Καλώς. Απευθείας τελικός. Παίρνει η μπάλα σε ένα χώρο που ο Κράτσικης θα παραχωρήσει κορνέρ. Κίνδυνος γένοντο με αυτή την προσπάθεια. Ένα πρώτο σούτ. Και ο Κράτσικης παραχωρεί σε κόρνερ. Κλείνεται, σπάει πάρα πολύ ωραία από δεξιά για τον Σαββαρίνα. Εκεί μας τα σεντράει, κεφαλιά, ευκαιρία. Απίστευτη επέμβαση εδώ. Τελείται στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει τελικά το τέρμα. Νέα κεφαλιά του Νικολόπουλου. Έχει νέο κόρνερ. Θα σπάσει για τον Αποστολίδη Μιλιάτη στο σουτ. Θα σάει σε θέση βολής. Θέλει να μπει να εισβάλλει, δεν θα μπορέσει όμως εκεί βολή. Και να δούμε τώρα την εκτέλεση. Την μπάλα στο τοίχο, σουτ, χασάει, ευκαιρία out. Το corner, συγγνώμη, για να δούμε στο πρώτο δοκάρι, ευκαιρία, περνά από όλους η μπάλα. Δεν θα φύγει, ο Ιθάρ τελειώσει, ας ευκαιρία από όλους. Ευκαιρία αντεπίθεση στους φιλοξενούμενους. Πάνε εν τέλει σε οργανωμένη άμυνα. Σε οργανωμένη επίθεση είναι το shoot out. Για να δούμε λοιπόν με το αριστερό του πόδι στο πρώτο δοκάρι. Κύριε Μπολ, πετάγεται εκεί ο Μήνος. Σπέρνει την μπάλα στα δίχτυα. Αποδεικνύει τις ικανότητες του και στο ψηλό καθίδι. Μέγας Αλέξανδρος Γαλιθέας. Ρεβενά Εράτα 2-0. Με τη συμπλήρωση 34 λεπτών αγώνα. Για τους γηπεδούχους, χασάει εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και ενώ στην άλλη το φιλοξενούμενο, η κεφαλιά του Νικολόπουλου όμως δεν μπορεί να καταλήξει στα δίχτυα. Θα αφήσει για τον Σαλβαρίνο, ο οποίος με μια φιλόδοξη σέντρα θέλει να βρει τον Νικολόπουλο, όμως δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα το Γκέκα, δίνει για τον Αποστολίδη, αυτός πιάνει ένα σουτ, βρίσκει όμως ετοιμότητα τον γκολκιά για τον Σαλβαρίνο. Έχει χώρο μπροστά του, εξετάζει τις επιλογές του. Η χειρή τη σέντρα σε ένα χώρο που είναι ο Νικολόπουλος με τον Οστολίδη και να σπάει για το Χασάι, σου του Χασάι. Και πάει όμως καταπληκτική στην αγκαλιά του Γαβρίδη. Θέση τη τρίπλα. Και τώρα αντεπίθεση για τους γηπεδούχους με τον Γαβρίδη. Να μπαίνει στην περιοχή, Λαδάς. Θέλει εκείνος να βρει τον Αποστολίδη, όπως θα γίνει κατοχός μπάλα στα σουτάρια, αλλά θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Γαβρίδη. Αριστερά, προσπάθεια με τον Ευαγγέλου. Θέλει να μπει στην περιοχή, κρατιέται από τον αντιπαλό του, δοκιμάζει ένα σουτ. Δεν θα απειλήσει το Γαβρίδη. Τον φιλοξενούμενο από τα δεξιά, όπως αντιπιτίθενται, περνάει σέντρα, θέλει προσοχή εδώ. Κάνει την μπάλα στην κατοχή του να αναζητά συμπαίκτη, τελικά σπάει για τον Τάσιο, ο οποίος με αστήρευτες δυνάμεις βγαίνει από τα δεξιά. Συνεχίζει, μπαίνει στην περιοχή, θα σεντράρει, μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κράτσιος πετάει για κόρνερ, για ασφάλεια, παρότι δεν είχε ιδιαίτερη πίεση. Να δούμε αν θα πετύχουν και τρίτο, δεν θα τους αφήσω για την θα σφυρίξει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Λήξη λοιπόν του αγώνα, ο Μέγας Αλέξανδρος Καρθέας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Κερδίζει 2-0 τα Γρεβενά Εράτα, με τα τέρματα που σημείωσε στο 27ο λεπτό ο Αποστολίδης και στο 34ο λεπτό του μάτς ο Μήνος.